Νικολόπουλε, σας είπα πριν ότι το 7 δώσατε ένα δάνειο 15 εκατομμύρια προς την Αναπτυξιακή, που είναι η εταιρεία των Αναστασιάδη Τρανταφυλόπουλου Καραμίτσου, προκειμένου να αγοράσουν το 100% των μετοχών του πρώτου θέματος. Αυτό ήταν. Σα έκανα κάποιε ερωτήσει, αν αυτό συνάδει με την τραπεζικά κριτήρια κλπ. Θα το απαντήσετε. Δεν ξέρω αν το απαντήσετε, δεν θυμάμαι καθόλου καν τώρα με τη φασαρία αυτή. Απαντήστε και αυτό. Επίσης έρχεστε το 10, 28 Πέμπτο το 10 και δίνετε άλλα 18 εκατομμύρια σε άλλη εταιρεία των ιδίων επιχειρηματιών, νέο θέμα δημοσιογράφων, για να αποκτήσουν την αναπτυξιακή την οποία είχατε χρηματοδοτήσει πριν, που είχαν πουλήσει εντωμεταξύ στον Πίγασο για να την ξαναγοράσουν. Και να σε ρωτώ. 2 εκατομμύρια. 18 εκατομμύρια το 7, 18 εκατομμύρια το 10, σύνολο 36 εκατομμύρια. Σε 2 εταιρείες των ιδίων επιχειρηματιών, οι οποίοι είχαν ήδη το πρώτο θέμα, προκειμένου να αγοράσουν και το πρώτο θέμα, όταν η βασική τους εταιρεία είναι το πρώτο θέμα, κύριε Πουλόπουλε, με αρνητική καθαρή θέση και με αρνητική θέση από το 8 συνεχώς μέχρι σήμερα. Και αδυναμία εξυπηρέτηση των χρεών. Είναι αυτό, συνάδει αυτό, είναι νόμιμο, ηθικό, είναι από τραπεζική και λογική άποψη αποδεκτό? Μάλιστα αυτό, το ότι δεν είναι αποδεκτό, φαίνεται από τη δική σας συμπεριφορά ως τράπεζα εκ των υστέρων. Αυτό το 10, τι κάνετε? Παρέχετε καινούργια περίοδο χάριτος στο πρώτο θέμα για να εξουφλήσει αυτά που δεν εξουφλούσε όλο αυτό τον καιρό, που αναχρηματοδοτούσατε επιχειρηματικές δραστηριότητες για να αγοράσουν τις ίδιες επιχειρήσεις που κατήχαν. Και μάλιστα, όταν σας ερωτάμε, και τελειώνω, όταν σας καλούμε να μας στείλετε τις καταστάσεις των χρεών και των δανείων των εταιριών του ομίλου πρώτου θέματος, τι κάνατε? Μας στέλνετε μόνο μία απεικόνιση που λέτε ο όμιλος έχει 2,5 εκατομμύρια ευρώ υπόλοιπο, ενώ το υπόλοιπο είναι 39 εκατομμύρια και αφορά και την αναπτυξιακή και το νέο θέμα του δημοσιογράφων και του πρώτου θέματος. Και οπότε και η ερώτησή μου είναι, για ποιο λόγο αποκρύβετε 39 εκατομμύρια και δεν τα αποστέλλετε? Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω. Καταρχήν, να διευκρινίσω κάτι για το τελευταίο. Είναι γεγονός ότι στις καταστάσεις που μας αποστείλετε, οι άλλες 2 εταιρείες του ομίλου δεν υπήρχαν. Στην πρώτη σας απάντηση, μας αναφέρατε ότι το ύψος τώρα είναι 36. Θεωρώ ότι κάνατε μια διόρθωση των καταστάσεων που μας είχατε αποστείλει και θα πρέπει να γίνει αυτή η επικαιροποίηση. Δηλαδή, οι άλλες 2 εταιρείες, οι συγγενείς των ιδίων μετόχων, δεν είναι στο ίδιο πινάκιο των δικών σας συγκεντρωτικών. Το αναφέρατε όμως στην πρώτη σας τοποθέτηση, το ύψος το πήγατε στα 36 εκατομμύρια από 2,5 που ήταν σε αυτά που μας είχατε στείλει εγγράφος. Θα περιμένουμε και την αντίστοιχη διόρθωση στην έγγραφη. Παρακαλώ. Να απαντήσω στο τελευταίο. Τα στοιχεία που μας ζητήθηκαν στην αρχικά αφορούσαν το σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης που περιλαμβάνονται όλες οι εταιρείες του ομίλου πρώτο θέμα και οι άλλες 2 εταιρείες. Όχι, στη συνέχεια ζητήθηκε από τη Βουλή συγκεκριμένα πρώτο θέμα εταιρεία, όχι όμιλος. Έτσι το αναγνωρίσαμε, έτσι το αναγνώσαμε και στέλναμε ξεχωριστά ξανά. Το είχαμε όμως στείλει συνολικά. Αν δείτε στο σύνολο της πληροφόρησης που έχουμε στείλει, περιλαμβάνει μέσα και την αναπτυξιακή και την άλλη εταιρεία. Απλά καταλάβαμε ότι ήταν μόνο ΑΕ πρώτο θέμα, γι' αυτό στείλαμε μόνο ξεχωριστά αυτό. Αν θέλετε, να το ξαναστείλουμε και τις άλλες 2 εταιρείες. Συνολικά στο πρώτο θέμα έχουμε 36 εκατομμύρια. Τα δάνεια είναι ενήμερα. Και έχουμε πάρει και σημαντικές εξασφαλίσεις. Είναι η εκχώρηση εσόδων από κυκλοφορία της εφημερίδας. Θυμίζω ότι ακόμα η εταιρεία πρώτο θέμα, η εφημερίδα, είναι πρώτη στην κυκλοφορία. Και έχουμε όλα τα έσοδα της εκχώρησης. Το 2015 ήταν 10,6 εκατομμύρια. Έχουμε επίσης εξασφαλίσεις από μερίδια αμοιβών κεφαλαίων, από μετρητά καταθέσεις, ενέχειρο επιδιαφημιστικών συμβάσεων, ενέχειρο του σήματος, ενέχειρο των μετοχών της εταιρείας και προσωπικές εγγυήσεις των φορέων. Όμιλος πρώτο θέμα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχει κάνει αναπροσαρμογές στη λειτουργία του. Έχει πάρει χρηματοδότηση, όπως σας είπα νωρίτερα, και από τις 4 συστημικές τράπεζες, που συνάδει η χρηματοδότηση που έχει πάρει με τα μεγέθη του ομίλου της εταιρείας. Στις αρχές της κρίσης, μεταξύ 10 και 11, υπήρξε σημαντική μείωση των εσόδων, όπως υπήρχε σε όλες τις εταιρείες, με αποτέλεσμα να έχουν σημαντική πρόβλημα, έχουν οικονομικό πρόβλημα. Εκείνη την περίοδο ζητήθηκαν αναδιαρθρώσεις δανείων, έτσι ώστε να προσαρμόσουν και αυτοί τα κόστη λειτουργίας τους και να μπορέσουν να επανέλθουν σε μια πιο λογική οικονομική κατάσταση. Θυμίζω σήμερα ότι το EBITDA, ένα επίπεδο κερδοφορίας προφόρων και αποσβέσεων που παρακολουθούμε, έχει καταφέρει μετά την κρίση να είναι θετικό. Το οποίο είναι πολύ θετικό σημείο. Έχουν μειωθεί τα έσοδά του, αλλά έχει μειώσει σημαντικά και τα έξοδά του. Οι επισφάλειες που όμως είχε η εταιρεία λόγω της σημαντικής μείωσης της διαφημιστικής δαπάνης την οδήγησε σε δυσκολίες τις
ξεπέρασε και μάλιστα και οι μέτοχοι έχουν βάλει και 12 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, αύξηση κεφαλαίου στην εταιρεία. Άρα η εταιρεία έχει προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον με θετικό EBITDA πλέον και νομίζω και οριακή κερδοφορία, αν τελευταία στοιχεία, αν τα θυμάμαι καλά. Και επομένως έχουμε χρηματοδοτήσει με τα δεδομένα της εποχής, με τις προοπτικές που υπήρχαν και έχουν γίνει και να διαρθρώσεις. Και εξυπηρετούνται τα δάνεια τους κανονικά. Είναι ενήμερα. Δεν απαντήσατε αν ο σκοπός της χρηματοδότησης είναι κάτι. Εάν ο σκοπός χρηματοδότησης, με απαντήσατε, είναι η συνήθις στην τραπεζική αγορά να δάνειο επιχειρηματιών για επιχειρηματικούς λόγους να αγοράσουν εταιρείες που κατήχαν οι ίδιοι επιχειρηματίες. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Δεν θυμάμαι να σας πω προσωπικά το case πολύ καλά. Πρέπει να το κοιτάξω και να επανέλθω. Να κρατήστε μία σημείωση. Τα δύο δάνεια που σας ανέφερα, το 7 και το 10 από 18 εκατομμύρια, χρηματοδοτείτε εταιρείες που φτιάχνουν τα ίδια και τα τρία πρόσωπα. Και τα τρία πρόσωπα για να αγοράζουν εταιρείες που κατήχαν. Αυτό ετοιμάστε να μας απαντήσετε με αυτό το πράγμα. Θα καταγραφεί και θα ληφθεί. Ο κύριος Μηταράκης. Επί της διαδικασίας, μισό λεπτό μόνο.